Για έλα μέσα, γλυκό μου κορίτσι. Για πέρασε, σε παρακαλώ, στην παρέα μας. Καταρχήν, γνωριστήκατε καθόλου? Ναι, βέβαια. Δόξα τω Θεώ. Ναι, ευτυχώς που είναι επικοινωνιακό το κορίτσι μας και προλαβαίνει και λέει μια πρώτη κουβέντα με τους καλεσμένους μας από πριν. Τι κάνετε, παιδιά? Γεια σας. Πάρε τα ίδια χρωματάκια, σχεδόν. Με το Θοδωρή, ε. Και με σένα. Εσύ, έλα κάτσε από εδώ με ένα καρεκλάκι, γιατί γυρνάει προφίλ και τη χάνουμε. Φέρτε μας μια καρέκλα, παρακαλώ, να κάτσει δίπλα μου, Γρηγόρη. Έλα από εδώ, Γρηγόρη. Έλα από εδώ, για να μην χάνουμε πλάνο. Να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Γιατί δεν μπορώ να μην κοιτάζω τον Γρηγόρη στην εκπομπή, καταλαβες. Έχεις λοιπόν, μια δυναμία. Το θέμα μας σήμερα, ποιο είναι, Ειρήνη μου? Το θέμα μας είναι, γίνε προξενήτρο του εαυτού σου. Είναι ένα βιβλίο της Patty Stanger. Πώς, όταν πηγαίνεις για σοβαρή σχέση, πώς να παρουσιαστείς σε έναν άντρα. Αυτό είναι το θέμα. Όταν πώς να τον βάλεις σε δέσμευση. Σοβαρή σχέση. Ναι, εδώ, όλα δίπλα μου. Αυτό είναι το θέμα. Το παλιό ασπρόμαυρο πορτρέτο του παππού. Αυτό είπαν τώρα η Ελένη και ο παππού. Εγώ δεν άκουσα. Ποιος το είπε? Είχε για τσερό. Ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω επιγραμμα. Στο καντήλι. Βρε παιδιά, άσχημα ξεκινάμε. Θα ξεκινήσω επιγραμματικά πώς κάνεις καλή εντύπωση τις 10 εντολές των ραντεβού, έτσι, και μετά θα σας πάω πιο βαθιά. Λοιπόν, που δίνει η Stanger, έτσι, είναι η προξενήτρια της Αμερικάνικης τηλεόρασης. Αυτοί μπορούν να πάρουν αυτό το βιβλίο τηλεθεάτρες, είναι πολύ καλό. Α, κυκλοφορεί και στα ελληνικά, βλέπω. Ναι, παιδιά, και είναι καλό. Mm-hmm. Λοιπόν, νούμερο 1, όταν ξεκινάς να βγαίνεις με έναν άντρα, απαντάς εγκαίρως στα τηλεφωνήματα. Έτσι, δείχνεις ότι είσαι συνεπής και ότι δεν παίζεις με άλλους. Έτσι. Νούμερο 2. Τηρείς τις δεσμεύσεις σου στα ραντεβού. Δηλαδή, αν θα του πεις θα βγούμε Τετάρτη, θα βγεις Τετάρτη. Εσύ δεν μας έλεγες στο προηγούμενο επεισόδιο ότι δεν λέμε πάντα, έλα και περιμένουμε πίσω από την πόρτα. Θα σας πω, παιδιά. Μας παίρνει τηλέφωνο και λέμε ναι, έρχομαι, πού είσαι. Αλλά πρέπει να λέμε, αχού, το ξέχασα, είχα κανονίσει κάτι άλλο. Αυτό είναι το μπούτικολ, ρε παιδιά, όταν σου τηλεφωνεί τελευταία στιγμή για να περάσει από το σπίτι σου που λες όχι. Όταν όμως σου έχει ζητήσει ο άνθρωπος ραντεβού το Σάββατο, βγαίνεις ραντεβού το Σάββατο, δεν το ακυρώνεις. Τον υγειώνεις. Αν σου τύχει κάτι άλλο, έτσι. Θα τα πω επιγραμματικά αυτά. 3. Να αφήνεις τον άντρα να οδηγεί τη σχέση. Παιδιά, ο άντρας ζητάει ραντεβού. Εκείνος αναλαμβάνει πού θα πάτε. Εκείνος θα σε ξαναπάρει τηλέφωνο για ραντεβού. Στην αρχή. Δηλαδή, όλες τις πρωτοβουλίες πρέπει να τις έχει ο άντρας. Στην πολύ αρχή, ναι, ξέρεις γιατί. Για να μην του πάρεις το ρόλο του κυνηγού. Στην αρχή, στα 6 πρώτα ραντεβού, τα αναλαμβάνει αυτά ο άντρας. Συμφωνείτε? Όχι, αλλά δεν σε πιστεύουμε. Καλά λέτε, κυρία Χιντάρη, για να μην τον κομπλάρουμε. Ξέρετε τι γίνεται? Ότι... τον άντρα. Εσύ είσαι άντρας. Μιλάς για τους άντρες. Όχι, ρε παιδί μου, σχηματικά το είπα. Δεν πρέπει να κομπλάρει ο άντρας. Πρέπει να έχετε πρωτοβουλία. Πρέπει να περάσει για να σε ξεχωρίσει. Πρέπει να περάσει από αυτή τη διαδικασία. Τώρα πια, παιδιά, ξέρουμε ότι οι άντρες έχουν περισσότερες επιλογές. Όλες οι γυναίκες είναι πάνω τους. Πρέπει να κρατήσει ένα μυστήριο. Ο άντρας στην αρχή σε παίρνει τηλέφωνο για το επόμενο ραντεβού. Σωστά, Γρηγόρη? Έτσι έκανα σαν νιάτα μου. Ναι. Και γιατί δεν μπορείς, ας πούμε, βλέπω πολλές φορές πελάτησές μου βγαίνουν ένα ραντεβού με έναν άντρα. Ενθουσιάζονται και ξεκινούν μετά αυτές το τηλέφωνο. Όχι, παιδιά. Δεν ξεκινάς τα τηλέφωνα. Δηλαδή, αν θες να πουλήσεις κάτι, γιατί τώρα πάεις εσύ να πουληθείς για δέσμευση. Εσύ θέλεις δέσμευση. Να πλασαριστείς, εννοείς. Ναι. Δηλαδή, αν θέλω εγώ να πουλήσω ένα προϊόν σε έναν πελάτη, π.χ., δεν θα τον πάρω 100 τηλέφωνα να το πάρει. Δεν θα το πάρει στο τέλος. Θα τον αφήσω αυτός να το ζητήσει. Έτσι δεν είναι? Καταλάβατε τη στρατηγική? Πολύ καλά, ναι. Καλά, αφήνεις πίσω σου το παρελθόν. Στην αρχή δεν μιλάς για το δεν παρελθόν. Δεν έχει καθόλου σχέση τι φάση είναι ο άλλος. Δηλαδή, αν ο άλλος. Δεν τα ξέρεις στην αρχή. Δεν τα ξέρεις. Αλλά άμα εκείνος δεν είναι σε αυτή την φάση που να είναι έτοιμος να μπει σε μία σχέση. Λοιπόν, είμαστε στα πρώτα ραντεβού. Θα πούμε πότε γίνεται το ξεκαθάρισμα, η κουβέντα και όλα αυτά, πώς το καταλαβαίνεις. Ποιο είπαμε, 4 κανόνα, αφήνεις πίσω στο παρελθόν. Δεν μιλάς καθόλου για παρελθόν, για πρώην και τέτοια, εννοείται, έτσι, στην αρχή. 5. Κρατάς ζωντανό το ενδιαφέρον του. Ενδιαφέρεσαι για αυτόν τον άντρα. Και όταν βγαίνετε έξω, μόνο αυτό κοιτάς, έτσι, δεν φλερτάρεις γύρω. Δείχνει τον ενδιαφέρον. Εγώ πρώτη, δεύτερη, τρίτη φορά και θα κοιτάξω. Και κοιτάει στο σερβιτόρ. Όλους οι 9 είναι αυτός ο άντρας. Έτσι.
και για το χαρακτήρα. Το ενδιαφέρεσαι, κάνεις ερωτήσεις για αυτόν τον άντρα. Δεν πίνεις πολύ στα ραντεβού, εννοείται. Δεν φέρεις σαν χρυσοθύρας. Δεν λες κάτι για τα οικονομικά, για τη δουλειά του, για το πόσα βγάζει, τίποτα στην αρχή των ραντεβού. Συμπεριφέρεσαι σαν κυρία. Νούμερο 8. Δηλαδή, με συγχωρείς, η εμπειρία σου σου λέει ότι οι κοπέλες όταν βγαίνουν έξω ραντεβού, βγαίνουν, ξέρω εγώ, με τον Γιάννη, βγαίνουν με τον Γρηγόρη, με τον Θοδωρή. Πάνε την κουβέντα στα οικονομικά του. Οι πελάτες μου το λένε, οι άντρες. Τι αυτό. Λένε οι άντρες. Το φέρνω απ' έξω, πολλές φορές οι κοπέλες. Τι δουλειά κάνεις. Πώς πάει η δουλειά. Τι δουλειά κάνεις, το ρωτάς. Φαίνεται. Όλο αυτό φαίνεται. Αλλά τα οικονομικά, εσένα σε είχαν ρωτήσει ποτέ, σε ρωτάγαν ποτέ, ας πούμε, αν είσαι ευχαριστημένος από τη δουλειά σου οικονομικά. Δεν νομίζω αυτό το πράγμα μπορεί να το ρωτήσει ακόμα μια γυναίκα. Από πελάτες μου στη συμβουλευτική υπηρεσία, παιδιά, είναι θέμα αυτό, έτσι. Νομίζουν ότι θέλουν να δουν πόσα βγάζουν. Δεν επιτρέπεται στην αρχή των ραντεβού αυτά τα πράγματα. Εντάξει, τη δουλειά κάνει. Δηλαδή μετά επιτρέπεται. Αν πας για τον παντρευτής, επιτρέπεται προφανώς. Δηλαδή, λίγο πριν το γάμο, πρέπει να ξέρεις τα οικονομικά του άλλου. Μα δεν θα το καταλάβεις, γιατί μέχρι τότε θα έχετε βγει και κάποιες φορές μαζί, θα έχετε κάνει και κάποιες διακοπές μαζί. Ναι, ναι, χρειάζεται ναι, να δουλεύεις τώρα, να του παίρνεις τη δήλωση. Ναι. Βλέπεις, καταλαβαίνεις, από τον τρόπο ζωής του. Ναι. Λοιπόν, συμπεριφέρεσαι σαν κυρία, έτσι. Παρακαλώ, ευχαριστώ. Τον αφήνεις να σε συνοδεύσει, να ανοίγει η πόρτα. Το παλτό. Εννοείται. Να εκφράσει ειλικρινές ενδιαφέρον και εκτίμηση. Νούμερο 9. Κολακευτικά σχόλια, έτσι. Τον κοπλιμεντάρεις επίσης. Είσαι υπέροχο. Και νούμερο 10. Να μην αρχίσει τις οικειότητες από το πρώτο ραντεβού. Οι οικειότητες είναι. Το σεξ. Μην κάνεις σεξ από το πρώτο. Από το πρώτο ραντεβού. Το σεξ. Δεν είναι απλή οικειότητα. Η Στέιντζερ λέει ότι κάνει σεξ αν θέλεις όντως γάμο. Κάνει σεξ σε 3 μήνες. Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ. Σε 3 μήνες. Ότι προλαβαίνεις να τον μάθει. Πολύ. Είπε για μια κυρία ναι. που λέει ότι αν θες γάμο, να του κάνει σεξ σε 3 μήνες. Ότι 3 μήνες τον γνωρίζεις και μετά κάνει σεξ, αν όντως θες να παντρευτείς. Είναι Αμερικάνα η Στέιντζερ, μπορεί να είναι πιο Πουριτανή. Νομίζω δεν ισχύει. Είναι πολύ το διάστημα που δίνει, παιδιά. Έτσι δεν είναι. Ανέφικτο. Ναι, ανέφικτο. Ανεδαφικό. Κυρία Χιρδάρη. Ουτοπικό. Σε 3 μήνες. Είναι πολύ. Σε πόσο να πούμε. Δεν έχει σημασία. Δεν υπάρχει κανόνας. Δεν υπάρχει, όποτε βγει. Ναι, όποτε βγει. Αλλά οι οικειότητες επίσης, παιδιά, τι σημαίνει μην αρχίσει οικειότητα. Από το πρώτο ραντεβού, μην κάνεις τη συζήτηση για αποκλειστικότητα. Τι λες, να είμαστε κανένα 2-3. Γιατί το πας στην άλλη πλευρά, βρε παιδί μου. Πρέλυνη μου. Εσύ δεν θα αισθανόσουν άσχημα όταν πρώτο βγήκες με την Ναταλή να σου πεις το πρώτο ραντεβού συναντιέστε και να έχεις να σου λέει κοίταξε όμως για να είμαστε μαζί, που δεν της έχεις πει ακόμα κάτι τέτοιο. Θέλω να είσαι πάντα διαθέσιμο σε μένα. Δεν πιστεύω να βγαίνει και με άλλα. Δηλαδή, θα καθόσουν να τα ακούσει αυτά. Καταρχήν και κουραστικά. Έτσι όπως το έθεσε, το έθεσε καλύτερα. Δεν καθόμουν, ναι. Βέβαια. Λοιπόν, εννοείται ότι το πρώτο διάστημα μπορεί να βλέπει και εκείνο άλλε και εσύ να βλέπει άλλου. Μέχρι να γίνει η κουβέντα. Το συζητάτε όμως, Γρηγόρη. Μην ανοίγετε τέτοιε κουβέντε. Με ενδιαφέρει μια κοπέλα, βγαίνω ραντεβού και θα μου πει ότι αύριο δεν μπορώ γιατί θα βγω με το Βαγγέλη. Όχι, δεν θα σου το πει. Δεν θα σου το πει. Απλά δεν μπορώ. Ναι, και αν συμπέσουμε και τη δω με το Βαγγέλη. Εκεί δεν θα σου παράξει καρδιά μου. Δεν θα σου το πει. Αλλά εννοείται, παιδιά, μέχρι να γίνει συζήτηση για αποκλειστικότητα, εννοείται ότι οι δύο άνθρωποι μπορούν να βλέπουν και άλλους. Έτσι. Δεν πάει. Παιδιά, ναι. Πού ξέρεις εσύ αν σου κάνει αυτή η γυναίκα. Ορίστε. Δεν ξέρεις αν σου κάνει. Μα κυρία Χιρδάρη μου, αν μου κάνει όμως, θα πειραχτώ να τη βλέπω με άλλον. Δεν θα τη βλέπεις, δεν το ξέρεις. Ενώ πάω για ένα καφέ και είναι μπροστά μου. Αν είναι δυνατόν σε πρώτο ραντεβού να λέμε τέτοια πράγματα. Δεν μπαίνεις. Σε τέτοιες απαιτήσεις. Ούτε αυτό μας ενοχλεί, λοιπόν. Δεν έχουμε θέμα. Λοιπόν, εννοείται ότι βλέπουν και δύο άλλους στην αρχή, παιδιά, στα 6 με 8 ραντεβού. Και είχε πει η Στέιντζερ, αν θυμάστε, είχε πει πρέπει να εκπαιδεύσεις τον άντρα. Δηλαδή, αν αυτόν τον άντρα με τον οποίο βγαίνεις πραγματικά τηρεί τις 10 προϋποθέσεις που θέλεις έναν άντρα. Και έχεις και πάθος γι' αυτό, ναι. Έχεις πάθος γι' αυτόν τον άντρα. Τι γελάτε, παιδιά. Ναι. Τι. Τίποτα. Λοιπόν, σας ακούμε προσοχή. Και έχεις και πάθος για αυτόν τον άντρα. Αν σε βάζει, λέει Στέιντζερ, δεν σε βάζει ραντεβού το Σαββατοκυριακό και σε βάζει Τετάρτη ή Πέμπτη. Είναι παντρεμένος. Είσαι το κορίτσι Τετάρτης ή το κορίτσι της Πέμπτης. Δεν είσαι η πριγκίπισσα, είσαι το κορίτσι της Τετάρτης. Το ξέρεις αυτό. Εννοείται ότι βλέπει και άλλες. Λέει ότι αυτό τίποτα που κάνεις, αφενός βάζεις 2 εφεδρικούς
που θα σε συγκρατήσουν να μην πάθεις αιμονή με αυτόν τον άντρα που σου έχουν δουλέψει οι ορμόνες, η χημεία. Δύο εφεδρικοί είναι ένας φίλος σου με τον οποίο είχατε βγει ραντεβού στην αρχή, δεν κόλλησε η φάση και μείνατε φίλοι, αλλά σε είδε στην αρχή σαν γυναίκα, ε. Και ο άλλος είναι το μεγάλο ερωτηματικό που έχουμε πει, ένας άντρας με τον οποίο μπορείς να κάνεις και σεξ, δεν τραβάτε κανένα ζόρι, έτσι, δεν είναι αυτός που ψάχνεις. Πότε θα τους προλάβουμε όλους? Πολύ, μαζευόμαστε. Αυτό γίνεται όταν δεν σου πάει από την αρχή για κανονική σχέση. Δηλαδή, αν αυτός ο άντρας σε βάζει στο κόρι της Τετάρτης ή της Πέμπτης και δεν είσαι εκείνη με την οποία περνάει το Σαββατοκύριακο μαζί. Μα δουλεύει το Σαββατοκύριακο, τι να κάνει ο Χριστιανός, να μην πάει σε δουλειά του? Υπότιθεται το σημαντικό ραντεβού ενός άντρας στη ζωή του είναι το Σαββάτου. Γιατί? Γιατί το πρωί πάει γυμναστήριο. Πάντως, αν δεν σε βλέπει Σαββατοκύριακο, μπορεί να είναι και παντρεμένος και να έχει υποχρεώσεις με τα παιδιά του, με τη γυναίκα του, να πάνε σε τίποτα. Ναι, σε γενέθλια. Αλλά μην τον καταδικάσουμε τον άνθρωπο, μπορεί να εργάζεται. Γρηγόρη, θα αποβληθείς εκτός τάξης. Κοίτα πώς θα το χειριστείς. Είσαι ανακατοσούρα στο μάθημα. Κοιτάξτε, πώς το χειρίζεσαι. Γιατί η γυναίκα δεν πρέπει να χάσει τη γλυκύτητά της και το σεξ απειλ της. Πρέπει να μάθει να εκπαιδεύσει αυτόν που θέλει. Να τον εκπαιδεύσει. Αν ας πούμε σου ξαναζητήσει Τετάρτη να συναντηθείτε, θα του πεις δεν μπορώ. Θα σου πει Πέμπτη, δεν μπορώ. Πας σιγά σιγά για να σε βάλει Σάββατο να βγείτε. Και θα του πει εκείνος Παρασκευή, δεν μπορώ και Παρασκευή, μπορώ Δευτέρα. Του λες. Αν σε θέλει πραγματικά αυτός ο άντρας, θα εκτοπίσει αυτήν που έχει βάλει το Σαββατοκύριακο και θα σου πει: ωραία, θα βρεθούμε Σαββατοκύριακο. Σε θέλει. Σε αυτήν την περίπτωση. Αν σου πει: εντάξει, ας βρεθούμε Δευτέρα, εσύ τη Δευτέρα που θα σε πάρει τηλέφωνο να βγείτε, θα πεις: μου έτυχε κάτι έκτακτο και θα λείψω μια εβδομάδα από την Αθήνα. Δεν θα τον γιώσεις, ξέρεις, νομίζω θέλουμε διαφορετικά πράγματα, μπουρούμπουρου, αλλά θα τον παγώσεις. Μια εβδομάδα, να το σκεφτεί. Και ξανά γίνεται η ίδια τακτική. Αν το θέμα δεν πάει πουθενά και αυτός ο άντρας σε θέλει για το κορίτσι της Τετάρτης, ενώ εσύ θέλεις δέσμευση, το τελειώνεις. Πάλι το τελειώνεις γλυκά και όμορφα, όχι με κρίνιες και ιστερίες. Δηλαδή, του λες, ξέρεις κάτι, εγώ θα ήθελα κάποιον να συναντώ τα Σαββατοκύριακα. Φοβάμαι ότι θέλουμε διαφορετικά πράγματα. Παρ' όλα αυτά, πέρασα ωραία μαζί σου. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό. Και τελειώνεις εκεί. Έτσι εκπαιδεύεις έναν άντρα χωρίς να βγάλεις γκρίνια, χωρίς να φανείς απελπισμένη. Λοιπόν, αν όλα πάνε καλά, παιδιά, και αυτός ο άντρας έχει γίνει το ραντεβού του Σαββατοκυριακού και τηλεφωνιέστε και μέσα στη βδομάδα, και βλέπεστε και άλλες δύο φορές, ας πούμε, μέσα στην εβδομάδα. Άρα πάει για σχέση. Πάμε καλά. Πάμε καλά, έτσι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ορίστε. Όταν αρχίζει να πρωτοβγαίνει μια γυναίκα, σε αρέσει να σε τσακίζει τα τηλέφωνα? Όχι. Στα μηνύματα? Όχι. Μ' αρέσει να το κάνω εγώ πρώτα απ' όλα. Ναι. Να τσακίζει. Να σου λέει τίποτα... ότι θέλει να σε δει και μόλις σε βλέπει ότι θέλει να σε ξαναδεί και ξανά το αντέχει αυτό? Νομίζω πως όχι. Όχι. Δεν θα ήταν και το πιο ευχάριστο. Έχω την εντύπωση ότι γενικότερα στους άντρες δεν τους αρέσει το πολύ πρεσάρισμα, το πολύ από πάνω. Εκεί το πολύ... είναι που το χάνουν οι γυναίκες. Δεν σε αφήνουν να πάρεις ανάσα. Παιδιά, όλες και πολλές γυναίκες τον γνωρίζουν έναν άντρα, τους παρασέρνει αυτό που νιώθουν και όχι αυτό που. Ρε, παιδί μου, πρέπει να νιώθει κι ο άλλος κάτι αντίστοιχο. Εντάξει, γιατί είναι ένα μεταβατικό στάντερ, παιδιά. Ακριβώς. Μια ελευθερία αυτό μπορεί εννοώ. Να περάσει σε μια σχέση, ας πούμε, είναι ένα παράξενο θέμα. Κατάλαβες, δηλαδή, παιδιά, διεκδικεί είναι το ο ένας τον άλλον κάποια πράγματα. Την όποια σχέση, γιατί όταν ξεκινάς κάτι δεν ξέρεις αν θα είναι σχέση του μήνα ή σχέση ετών. Σαφέστερα. Αλλά νομίζω ενώ στις γυναίκες τους αρέσει να χτυπάει το τηλέφωνο και δύο και τρεις και πέντε φορές τη μέρα και εφτά και οχτώ. Ενώ στους άντρες σου βλέπεις ότι λίγο αυτό το πράγμα τους ενοχλεί. Μα τους παίρνεις το παιχνίδι. Αυτό θέλουν να δουν, αν μπορούν να έχουν αυτή η γυναίκα. Αν τους πάρεις το παιχνίδι τους από την αρχή, τι θα κατακτήσουν μετά? Έτσι είναι τα πράγματα, γιατί έτσι έχουμε μεγαλώσει. Λοιπόν, και γι' αυτό λέει η Στέιντζερ, για να μην πάθεις αιμονή, βάλε δύο εφεδρικούς για να σπάς τη χημεία. Στην αρχή, αν σου πάνε όλα μια χαρά, δεν υπάρχει λόγος για τους δύο εφεδρικούς. Λοιπόν, οι πρώτοι τρεις μήνες του πάθους είναι οι πιο σημαντικοί. Εκεί κάνουν το λάθος όλες οι πελάτησές μου. Αν δεν διαπραγματευτείς τους πρώτους τρεις μήνες, που είναι οι ορμόνες στο φουλ, αν χάσεις το παιχνίδι εκεί ότι θες σχέση, τελείωσε το θέμα. Δηλαδή μόνο οι τρεις πρώτοι μήνες είναι... Παιδιά, τους τρεις πρώτους μήνες είναι ο μήνας του μέλητος, λέγεται, αλλά είναι τρεις. Τρεις πρώτοι μήνες. Που είναι οι ορμόνες στο φουλ,
Δηλαδή, και αυτός ο άντρας είναι πολύ καλός μαζί σου τότε. Έχει δουλέψει χημεία, σεξουαλικά. Δηλαδή, θα έρθει στο σπίτι σου για να σκοτώσει μια αράχνη, ξέρω εγώ, αν του πεις. Θα κάνει τα πάντα. Για σένα θα κάνει τα πάντα. Αν αυτούς τους τρεις μήνες δεν διαπραγματευτείς ότι θέλεις αποκλειστικότητα, δεν γίνει η κουβέντα εκεί, το έχεις χάσει το θέμα. Καταλάβατε, εκεί πρέπει να γίνει. Δηλαδή, αν εκεί μπει σε μια καθαρά σεξουαλική σχέση, όπως πολλές φορές μπαίνουν. Έχω πελάτες 10 χρόνια μετά, μετά από 10 χρόνια στη σεξουαλική σχέση, ξαφνικά θέλουν δέσμευση. Τι γίνεται. Πρέπει εκεί, πάνω στο πρώτο πάθος, να δείξεις τι θέλεις. Ουσιαστικά, δεν ξέρεις ακόμη αν σου κάνει αυτός ο άντρας, όμως το δηλώνεις αυτό, ότι θέλεις μονογαμία. Ουσιαστικά, ακόμη βλέπετε αν ταιριάζετε. Αλλά πρέπει να σταματήσετε να βλέπετε άλλους. Τότε θα αφήσεις και εσύ τους δύο εφεδρικούς. Τότε θα αφήσεις τη χημεία σου, ναι, να δουλέψει με αυτόν τον άντρα, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο. Μάμα, είμαι ερωτευμένη με αυτόν. Πώς μπορώ να ασχολούμαι, έστω και να βγω για φαγητό με έναν άλλο. Ουσιαστικά σε παρηγορούν. Δεν μπορείς να ασχοληθείς. Ελένη, εγώ αυτό που το θεωρώ αυτονόητο, είμαι πολλά χρόνια πίσω. Για πες, τι θεωρείς αυτονόητο. Δηλαδή, δεν πρέπει να κάνω κουβέντα ότι θέλω μονογαμία. Είναι αυτονόητο αυτό. Όχι πια σήμερα, παιδιά. Παιδιά, δεν είναι αυτονόητο σήμερα. Είναι αυτονόητο. Για να μας πείτε κάποιος πιο νέος, γιατί ειλικρινά, μάλλον εμείς είμαστε από άλλη εποχή. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, δεν ξέρω πραγματικά σου πω. Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω. Δηλαδή, ναι, δεν ξέρω. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι λίγο, ξέρεις, στον αέρα όλα αυτά. Δηλαδή, άμα τα βάλουμε σε μια λογική. Αχ, φοβάμαι να είναι στον αέρα. Συνέχεια. Εσύ έχεις δίκιο, δεν έχω εγώ. Δεν είναι πραγματικά. Δηλαδή, δεν, αλλά για μένα τουλάχιστον είναι, ξέρεις, δεν μπορώ να τα βάλω σε ένα καλούπι. Δηλαδή, δεν ξέρω. Είναι, παιδιά, τόσο επιπόλαιες. Είναι τόσο επιπόλαιες πια οι ανθρώπινες σχέσεις και σεξουαλικές σχέσεις. Που πρέπει να γίνει ένα ξεκαθάρισμα. Γιατί είναι όλα επιπόλαια γύρω. Οπότε, αν θες δέσμευση, πρέπει να το δηλώσεις. Δεν ξέρεις ακόμη αν είναι ο ένας και μοναδικός, αν είναι ο εκλεκτός. Δεν το ξέρεις στους τρεις μήνες. Έχει δουλέψει απλά το πάθος. Αλλά δείχνεις τη διάθεσή σου να το δουλέψετε. Αυτό που λένε, για ποιο λόγο να το μάθεις, αυτό δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, ποιο νόμο, ποιο λόγο. Άμα κάποιος είναι εκλεκτός ή δεν είναι εκλεκτός, για ποιο λόγο να το ξέρεις. Δεν ξέρεις ακόμη στους τρεις μήνες, αν θες να τον παντρευτείς. Δείχνεις τη διάθεσή σου. Ρωτάει για ποιο λόγο να το μάθεις ούτως ή άλλως αργότερα. Αν σου κάνει αυτός ο άντρας, πας για σχέση ζωής. Υποτίθεται πας για γάμο. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν γίνονται επιπόλαια αυτά. Λοιπόν, να σας πάω στο δεύτερο στάδιο της σχέσης. Να περάσω διαφημίσεις. Ναι, βέβαια.